Το Start έχει κάνει αρκετά ρεπορτάζ και έχει αφιερώσει καμπόσες εκπομπές στην κληρονομιά Δασκαλόπουλου προς τον Δήμο Κερκυραίων. Οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια περνούν και οι δημοτικές αρχές διαδέχονται η μία την άλλη και όμως μέχρι στιγμής τα κτίρια αυτά όχι μόνο δεν αξιοποιήθηκαν όπως όριζε η Διαθήκη του Εκλειπώντος, αλλά έχουν αφαιθεί να ρημάζουν μέρα με τη μέρα. Σε αυτή εδώ την κατάσταση βρίσκονται τα κτίρια του κληροδοτήματος του αεροπαγίτη Δασκαλόπουλου. Μέρα με τη μέρα ερυπώνουν όλο και πιο πολύ, καθώς τόσο η αδιαφορία των αρμοδίων, όσο και η φθορά του χρόνου αλλά και οι καιρικές συνθήκες συμβάλλουν στη σταδιακή κατάρρευσή τους. Στην επιφάνεια έρχεται ξανά το θέμα του κληροδοτήματος μετά από ερώτηση του Γιώργου Καλούδη, επικεφαλής της παράταξης Πρώτα η Κέρκυρα. Η 66η ερώτηση του επικεφαλής της παράταξης Πρώτα η Κέρκυρα αφορά την κληρονομιά του αεροπαγίτη Δασκαλόπουλου προς το Δήμο Κερκυραίων. Προς Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας κυρία Μερόπη Ιδραίου. Αξιότιμη κυρία Δήμαρχε, πριν από μήνες ήρθε επολίγων στο επίκεντρο της δημοσιότητας η μεγάλη δωρεά από ακίνητα και τη μαλφή του αείμνηστου αεροπαγίτη Δασκαλόπουλου προς το Δήμο Κερκυραίων. Πρέπει να έγινε γύρω στο 2004. Λίγα πράγματα είναι επίσημα γνωστά. Λίγα πράγματα επίσημα γνωρίζουμε. Ένα πέπλο σκότους καλύπτει την υπόθεση αυτή. Ερωτάστε, έχει συσταθεί κληροδότημα? Εάν ναι, ποιοι το διοικούν? Έχει διασωθεί όλη η κληρονομιά όπως ορίζει η Διαθήκη? Έχει διεκδικηθεί η περιουσία του Δήμου? Έχουν διεξαχθεί δίκες? Έχει παρασταθεί ο Δήμος? Έχει τιμηθεί με ονοματοδοσία ο Μέγας Δωρητής? Ζητάμε φάκελο με όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, καταλήγει η ερώτηση. Το συνεργείο του Start βρέθηκε για άλλη μία φορά στα οικήματα της κληρονομιάς του αεροπαγίτη Δασκαλόπουλου. Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ προέκυψε η καταγγελία ιδιοκτήτριας παρακείμενου σπιτιού, η οποία υποστήριξε ότι το σπίτι της έχει υποστεί σοβαρές φθορές από τη γυτνίαση ενός από τα κτίρια του κληροδοτήματος Δασκαλόπουλου. Να σας εκθέσω το πρόβλημα που έχω εδώ πέρα με το ίδρυμα του του Δασκαλόπουλου. Είναι εδώ πέρα ο τείχος αυτός, πολλά χρόνια γυμνός και μου έχει καταστρέψει το σπίτι μου μέσα. Έχετε πάει σε κάποιον αρμόδιο να ζητήσετε? Έχω πάει, ναι, έχω πάει. Έχω κάνει δύο αναφορές. Την τελευταία φορά μπορώ να πω ότι ενδιαφέρθηκε κάποια κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της, αν το λέω σωστά, η κυρία Μίτση, και θα έρθουν να το φτιάξουν λίγο κάποια στιγμή. Πριν πόσο καιρό έγινε αυτό? Τώρα εγώ είχα κάνει την αναφορά το καλοκαίρι. Αυτό πρέπει να έχει γίνει τώρα τελευταία ήρθε η γυναίκα. Δεν μας βρήκε εδώ, γιατί απλά έχω πάρει τη μητέρα μου μαζί στο σπίτι, στο χωριό, για να μην μένει σε αυτή την υγρασία του σπιτιού, και είναι και μεγάλη γυναίκα, 82-83 χρονών. Βρισκόμαστε στο χώρο της κρεβατοκάμαρας της μητέρας μου και δείτε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την υγρασία από τον τοίχο το διπλανό. Είναι ένα τοίχος, είναι ένα τούβλο και έχει δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα. Μπορούμε, αν θέλετε, να προχωρήσουμε και μέσα, να δείτε και στον άλλο χώρο τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν είναι κάτι, δεν υπήρχε πριν, γιατί εδώ ας πούμε που είναι το κτίσμα καινούριο και έχει γίνει, ναι, το βλέπω, με ένα τοίχο πιο μέσα και με φεριζόλ. Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία της ιδιοκτήτριας, προηγούμενη δημοτική αρχή υποσχέθηκε ότι θα αποκαταστήσει το οίκημα, ωστόσο αντί αυτού γκρέμισε τμήματα του οικήματος. Επιτροπή. Το έχω ψάξει εγώ από μόνη και το έχω ψάξει. Ότι έχει συσταθεί και έχει χρήματα, δηλαδή δεν θα καταβάλει ο Δήμος κάποιο χρηματικό ποσό από την τσέπη του. Είναι μέσα από το κληροδότημα. Αυτό ζητώ, από το κληροδότημα να θυσιάσουν κάποια λεφτά να μου φτιάξουν το σπίτι. Ναι, είχαν έρθει κάποιοι παλιά τώρα, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάμαι επί δημαρχίας κάποιανού. Θυμάμαι μόνο που ήταν ο συγχωρεμένος ο κύριος Μωραΐτης, ήταν αντιδήμαρχος τότε τεχνικών υπηρεσιών και είχαν έρθει πώς, με την υπόσχεση ότι θα το φτιάξουν. Και τελικά δεν το φτιάξανε ποτέ, παρά τον γκρέμισαν και το άφησαν έτσι εγκαταλελειμμένο. Και όπως βλέπετε, αφού είναι εγκαταλελειμμένο, μπορεί να γίνει χρήση για πάρκινγκ, μπορεί να γίνει χρήση για να φέρνουν τα ζώα τους και εδώ, να έρχονται οι άνθρωποι να το χρησιμοποιούν στα δημόσια ουρητήρια, ενώ εδώ δίπλα μένουν άνθρωποι.